Με εορταστικό χρώμα και μεγάλο κέφι έγινε σήμερα η παρέλαση των μικρών καρναβαλιστών στην Πάτρα. Στο Ρέντι, περισσότερα από 4.000 άτομα ξεφάντωσαν στο καρναβάλι, στο οποίο ξεχώρισαν για την έμπνευσή τους από την επικαιρότητα πολλές στολές. Γεμάτο ενέργεια, χρώματα και ζωντάνια, το καρναβάλι επέστρεψε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Οι δρόμοι της Πάτρας πλημμύρισαν και πάλι από μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές. Τέλεια! Πατρινό καρναβάλι για Πάτρα! Περνάω τέλεια! Σου αρέσει? Ναι! Θα ξαναβγούμε? Βέβαια, κάθε χρονιά! Αργά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η παιδική παρέλαση με περισσότερους από 15.000 καρναβαλιστές, προμηνύοντας πως η Πάτρα θα βουλιάξει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν τώρα, σήμερα, στο παιδικό καρναβάλι υπάρχει αυτή η συμμετοχή, δεν ξέρω τι θα γίνει στο καρναβάλι των μεγάλων. Δεν ξέρω, θα πλημμυρίσει όλη η Πάτρα. Μετά από 3 χρόνια το καρναβάλι επέστρεψε με την παρέλαση του καρναβαλιού των μικρών, όπου συμμετέχουν πάνω από 15.000 λιλιπούτοι καρναβαλιστές. Σε ρυθμούς καρναβαλιού χόρεψαν όμως και στο καρναβάλι του Ρέντι. Η παρέλαση έχει μόλις ξεκινήσει και όπως βλέπετε για ακόμα μία χρονιά τα άρματα είναι αυτά που κλέβουν την παράσταση. Τι έχετε ντυθεί, κορίτσια? Μάγισσες! Υπάρχει κέφι, διασκέδαση. Αφήνουμε λίγο στην άκρη τα προβλήματα και διασκεδάζουμε. Το κοτοπουλάκι πώς περνάει? Το κοτοπουλάκι περνάει τέλεια. Στους ρυθμούς του καρναβαλιού παρελάμβουν χορεύοντας περισσότεροι από 4.000 καρναβαλιστές εδώ στο καρναβάλι του Ρέντι. Ήταν κάτι το οποίο τους είχε λείψει, καθώς το καρναβάλι είχε να πραγματοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Υπέροχα! Τι έχετε ντυθεί? Αυτοκίνητα και φανάρια! Φόρμουλα είναι οδηγός! Και φανάρι ο παπάς μας! Ενώ κάποιοι άντλησαν έμπνευση από την επικαιρότητα για να κάνουν τις στολές τους ακόμη πιο εφάνταστες, όπως αυτή η ομάδα που ντύθηκε με θέμα το καλάθι του νοικοκυριού. Είναι θέμα της εποχής, απασχολεί πολύ κόσμο! Και το Ζάπιο παρέμεινε πιστό στο ραντεβού του για ένα αξέχαστο πάρτι με δεκάδες ήρωες και δραστηριότητες. Πολύ ωραία, είναι όλα πολύ καλά. Ευχαριστούμε το Δήμο, όλα είναι ωραία. Ενώ και η Ξάνθη έκανε τη δική της προθέρμανση για το επόμενο Σαββατοκύριακο, με την παρέλαση των ενηλίκων να αναμένεται να βάλει φωτιά στην πόλη. Πολλές οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα αναμένεται να κορυφωθούν την Κυριακή της Αποκριάς και όπως όλα δείχνουν το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας δεν θα πέφτει καρφίτσα στους δημοφιλείς καρναβαλικούς προορισμούς. Και μέχρι τότε καθημερινά πλέον ξεφαντώνουν στην Πάτρα ντόπιοι και επισκέπτες. Έχουμε συνδεθεί με τον Χρήστο Στρατουλάκο, βρίσκεται στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, εκεί που χτυπά ο ρυθμός του καρναβαλιού. Χρήστο. Γιάννη, όπως μπορείς να δεις, μέχρι και αυτήν την ώρα ο κόσμος είναι στους δρόμους μετά την παρέλαση του καναβαλιού των μικρών. Ήταν η προθέρμανση, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καθημερινά λοιπόν υπάρχουν καναβαλικά πάρτι εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και όλοι φυσικά περιμένουν πώς και πώς το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαστε στη Ρήγα Φεραίου, στον πεζόδρομο της πόλης. Εδώ, Γιάννη, την επόμενη Κυριακή τέτοια ώρα πραγματικά δεν θα μπορείς να περάσεις, διότι είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που θα έρθει στην Πάτρα. Θα βγουν στην παρέλαση περίπου 55 με 60 χιλιάδες καρναβαλιστές, ενώ να σου πω ότι στα ξενοδοχεία δεν υπάρχει δωμάτιο σε όλη την Αχαΐα και στην Ναυπαχτία και βέβαια θα έρθει και πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά από την Αθήνα. Ίσως να είναι χρονιά ρεκόρ ακόμα μεγαλύτερης επισκεψιμότητας από το 2019 που ήταν η τελευταία χρονιά πριν τον κορονοϊό. Όλα είναι έτοιμα, φυσικά υπάρχουν τα άρματα. Η πολιτική επικαιρότητα θα είναι στο επίκεντρο για μία ακόμα χρονιά στο Πατρινό Καρναβάλι.
Καλή επιτυχία λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε.